μαζί μας ο αντιπρόεδρος του Απάστα Φανάρια, ο κύριος Μανώλης Μπαρδάνης. Κύριε Μπαρδάνη, βλέπουμε εδώ η χαρά των παιδιών από πίσω μας. Έτσι το χαίρονται, το ΚΑΠ του Απάστα Φανάρια ολοκληρώνεται και φέτος. Πείτε μας δύο λόγια για τη διοργάνωση αυτή. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσουμε που ήρθατε. Το ΚΑΜ είχε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή και την πρώτη εβδομάδα που ήταν τα λίγο μεγαλύτερα παιδιά και τη δεύτερη εβδομάδα τώρα με τον Μιχάλη Πολιτάρχου, με τον Μιλί Βίγεβιτς. Ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό ότι ήρθαν πάρα πολλά παιδάκια, παιδάκια από τις ακαδημίες μας, παιδάκια τα οποία παραθεριστών που είναι στο νησί του κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Τα παιδιά δείχνουν να το χάρηκαν, να το απολαμβάνουν μέρα με τη μέρα και είναι πάρα πολύ ευχάριστο μήνυμα. Είναι στόχος αυτό του Απάστα Φανάρια κάθε χρόνο να διοργανώνει κάτι τέτοιο, έτσι. Ακριβώς. Είναι μέσα στο ομάδο, διοργανώνουμε το ΚΑΜ συνήθως τον Ιούλιο, τα Φρύο Φρύ τον Αύγουστο και έχουμε μια διαρκή παρουσία με το... και κλείνουμε το Σεπτέμβριο με τουρνουά. Αυτά βέβαια είναι τα ευχάριστα. Ευχάριστα είναι και της αντρικής ομάδας. Βέβαια εκεί έχει πιο πολύ πονοκέφαλο γιατί βρίσκεστε στο στάδιο της οργάνωσης της ομάδας εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Πείτε μας δύο λόγια γι' αυτό. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο σχεδιασμό εν ώψη της καινούργιας αγωνιστικής χρονιάς. Πρώτα ο Θεός και κορονοϊού επιτρέποντας να ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα. Όλο το σχεδιασμό τον έχει αναλάβει ο coach μαζί με το βοηθό του κτλ. Μας εισηγούνται διάφορες προτάσεις παιχτών. Είμαστε περίπου στο 50% της ολοκλήρωσης του σχεδιασμού, του μεταγραφικού σχεδιασμού. Μέσα περίπου Αύγουστο θα ξεκινήσει η προετοιμασία της ομάδος και είμαστε εν αναμονή. Ελπίζουμε να πω για τους στόχους της ομάδας ότι ελπίζουμε φέτος. Αυτό θα με ρωτάει κιόλα. Ελπίζουμε ότι φέτος θα είμαστε μια ευχάριστη έκπληξη όπως λέμε κάθε χρόνο και μια αξιόμαχη ομάδα η οποία θα μείνουμε στην κατηγορία. Και όπως είπε ο coach Αουσίδης, αυτή η ομάδα να αποκτήσει το δικό της τρόπο παιχνιδιού και να το ευχαριστιέται ο κόσμος, έτσι. Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τον κόσμο του νησιού κοντά. Ήδη ο κόσμος δείχνει να αγκαλιάζει τις προσπάθειες, είτε ξεκινάμε από τα μικρά παιδάκια είτε την προσπάθεια της πειρατικής. Και οι χορηγοί και οι επαγγελματίες του νησιού αντιλαμβάνονται την προσπάθεια, τη μεγάλη προσπάθεια την οποία κάνει η ομάδα του ΑΠΑΣ στην καλαθοσφαίριση με τους 7 προπονητές, 150 παιδιά. Προσπαθούμε μέρα με τη μέρα και εμείς να βελτιώνουμε ό,τι παραλήψεις και λάθη που έχουμε κάνει στο παρελθόν τους, ώστε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Ο απλός μπασκετικός φιλάθλος και ο επιχειρηματίας, πώς μπορεί να έρθει δίπλα στα Φανάρια να συνδράμει και αυτό στην προσπάθεια που κάνετε. Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα τρέξει όλο το χορηγικό μας πρόγραμμα. Θα ενημερώσουμε τον κόσμο, τις επαγγελματίες. Θα υπάρχει δυνατότητα να μας ενισχύσει κάποιος από 20 ευρώ με μια κάρτα μέλους μέχρι υψηλές χορηγικές αναλόγως με τη θέση και τη διαφήμιση. Περιμένουμε τον κόσμο να αγκαλιάσει όλη την προσπάθεια. Όλοι γνωρίζουν και αντιλαμβάνονται ότι η Νάξος θα διαφημίζεται παντού καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα μέσα από την ομάδα του ΑΠΑΣ, μέσα από την ομάδα της ΑΛΠΑ1 στο βόλεϊ και όλοι μαζί κάνουμε την προσπάθεια ώστε να ακουστεί το νησί παντού. Πείτε μας και δύο λόγια για την επιλογή του Λευτέρη Τσαουσίδη για την τεχνική ηγεσία του συλλόγου. Ο Λευτέρης αποτελείται σε μια απόφαση του συλλόγου, είναι ένας έμπειρος προπονητής. Πιστεύω ότι θα μας αλλάξει επίπεδο, φιλοσοφία και στρατηγική σε σχέση με την επόμενη χρονιά. Βλέπουμε και τον Μιχάλη τον Πολιτάρχου κοντά στο σύλλογο. Σημαίνει κάτι αυτό? Εντάξει, ας μην είμαστε τόσο αισιόδοξοι και για ακόμα να παίξει πολύ υψηλή κατηγορία. Ελπίζω ότι καλύτερο για τον Μιχάλη και για όλους για την επόμενη χρονιά που ξεκινάει να έχουμε υγεία. Και εμείς να σας ευχηθούμε ότι καλύτερο, καλή επιτυχία στην κυκλαδίτικη ομάδα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.